Θα πάμε στα ορεινά, θα πάμε στο Φιλότι και θα συνομιλήσουμε με την κάτοικο, την κυρία Κατερίνα Ψαρά. Κυρία Ψαρά, βλέπουμε ότι το έχει στρώσει. Εικόνες που είναι σπάνιες, δεν έχετε συνηθίσει. Περιγράψτε μας την εικόνα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή σας. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Φιλότι της Νάξου, στο κέντρο της Νάξου, στην καρδιά. Έχει ρίχνει έντονη χιονόπτωση από το πρωί, όλη μέρα. Έχει χιονίσει σχεδόν σε όλα τα ορεινά χωριά της Νάξου. Εκεί δημιουργήθηκαν και κάποια προβλήματα, αλλά τα χιονιστικά δίνουν λύσεις. Στην Παιδινή Νάξο δεν υπάρχουν προβλήματα. Έχει φτάσει το χιόνι και σε δύο παραλίες, στη Μουτσούνα και στον Απόλλωνα. Δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στο ρεύμα, οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα ακόμα. Σημερινή πτήση στο αεροδρόμιο υπήρχε πρόβλημα που δεν κατάφερε τα αεροπλάνα να προσγειωθούν λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων και της νέφωσης που επικρατούσε. Αν συνεχιστούν τα προβλήματα με το χιονιά, το νησί έχει αλυσίδες για τα οχήματα για να μπορέσετε να κινηθείτε? Γιατί βλέπω ότι είναι σφοδρή η χιονόπτωση και το πιθανότερο είναι το βράδυ προς τα ξημερώματα να είναι παγωμένοι οι δρόμοι. Η αλήθεια είναι αυτή, η θερμοκρασία πέφτει περισσότερο, επιδεινώνει το καιρό, το βλέπουμε και οι περισσότεροι δεν είναι εξοπλισμένοι γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι εδώ. Υπάρχουν οι βασικοί, ελάχιστοι έχουν αλυσίδες και η αστυνομία φροντίζει να μην μετακινούνται σε δρόμους που δεν είναι ασφαλή η πρόσβαση και η προσπέλασή τους. Άρα με προσεκτικότητα κινήσεις. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, πόσο καιρό έχετε να δείτε τόσο έντονη χιονόπτωση στο νησί? Το 12 υπήρχε αρκετό χιόνι, αλλά κράτησε λιγάκι. Το 4 ήταν που έφτασε μέχρι και τις παραλίες και δημιουργήθηκαν τρομερά προβλήματα. Άρα τουλάχιστον μία δεκαετία σε γενικές γραμμές για να δείτε τέτοια σφορδή χιονόπτωση. Είναι η χιονόπτωση της δεκαετίας, να την πω. Σωστά, και εμείς έτσι θα την πούμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα πρόβλημα στις τροφοδοσίες από τα λιμάνια και από τα καράβια. Αυτό που ακούμε βέβαια είναι ότι τη Δευτέρα θα έχει ισχυρούς άνεμους. Και αυτό είναι που φοβόμαστε, μην τυχόν και δεν μπορούμε να έχουμε ανταποκρίσεις. Να το δούμε. Θα είναι ένα διήμερο ιδιαίτερα δύσκολο. Πηγαίνετε να σταθείτε. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας βάλουμε στον κόπο να συνδεθούμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.